Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, με τη συμπαράσταση των μονίμων αρχαιολόγων και όλου του έκτακτου προσωπικού στον πολιτισμό, όλων των ειδικοτήτων, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, στα πλαίσια της νέας απεργίας του κλάδου ενάντια στο νεοοργανόγραμμα. Αυτό συμβαίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί τα προβλήματα που είχαμε ήδη και δεν έχουν λυθεί. Προφανώς ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος έρχεται για να ουσιαστικά να αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο το ήδη προβληματικό Υπουργείο Πολιτισμού και υποστελεχωμένο, συνεχίζει έχει αποφασιστεί, εν πάση περιπτώσει, να συνεχιστεί και να προχωρήσει η διαδικασία. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα διάλυση των εφοριών, ενδεχομένως τις υποχρεωτικές μετακινήσεις κάποιων εργαζομένων και φυσικά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων. Αλλά και απολύσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Από ό,τι φαίνεται. Οι εργαζόμενοι ζητούν να μην εφαρμοστεί το νέο οργανόγραμμα, να μην ισχύσει ο διαχωρισμός μεταξύ κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και μη, όπως και να μην προχωρήσουν συγχωνεύσεις εφοριών αρχαιοτήτων. Οι ειδικήσεις μας ουσιαστικά είναι να μην εφαρμοστεί το νέο οργανόγραμμα, να δοθούν χρήματα για τον πολιτισμό, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο σε κάθε υπηρεσία, και ουσιαστικά ο πολιτισμός να είναι και στην υπηρεσία του λαού της κάθε περιοχής, να έχει δωρεάν είσοδο, να μην επιτρέψουμε την είσοδο των επιχειρηματικών ομίλων και την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια και να δουλεύουμε μόνιμα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι' αυτό. Τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το μόνο που ζητάμε είναι αξιοπρέπεια. Το μόνο που ζητάμε είναι τα ένσημά μας να είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Ζητάμε την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Ζητάμε κατάργηση του εξιντάμινου και ζητάμε πάνω απ' όλα μαζί με τους αρχαιολόγους να μην προχωρήσουν στη συγχώνευση των εφοριών. Συγχώνευση των εφοριών σημαίνει μείωση επιχορηγήσεων, όχι μόνο στις εφορίες σαν εργασίες στα μουσεία, σημαίνει μείωση των επιχορηγήσεων